Γεια σας! Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου στις νόστιμες συνταγές της Γογός. Σήμερα έχουμε γλυκιά συνταγή. Είναι καριδάτα γεμιστά με μαρμελάδα. Πάμε να δούμε τα υλικά μας για να ξεκινήσουμε. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι ασπράδια από 4 αυγά, ζάχαρη κρυσταλλική 150 γραμμάρια, καρύδια ψιλοκομμένα 215 γραμμάρια, κακάο άγλυκο 2 κουταλιές της σούπας, κανέλα τριμμένη μισό κουταλάκι γλυκού, ξύσμα πορτοκαλιού 1 κουταλάκι γλυκού, κουβερτούρα τριμμένη 80 γραμμάρια, μαρμελάδα πορτοκάλι για τη γέμιση. Και ξεκινάμε. Βάζω τα ασπράδια στον κάδο του μίξερ και θα τα χτυπήσω στη μεσαία ταχύτητα για 5 λεπτά. Και αφού χτύψα τα ασπράδια μου για 5 λεπτά, θα προσθέσω τώρα τη ζάχαρη και θα αφήσω πάλι να χτυπηθούν τα υλικά μου μέχρι να έχω μία δεμένη σφιχτή μαρέγκα. Η μαρέγκα μας είναι έτοιμη, σφιχτή, έτσι όπως τη θέλουμε και δεμένη. Τώρα, σε μπολ θα βάλω το καρύδι, την τριμμένη κουβερτούρα, το κακάο, το ξύσμα πορτοκαλιού και κανέλα. Θα τα ανακατέψω υπέροχο άρωμα. Υπέροχο πραγματικά. Είναι ένα γλυκό που δεν το βλέπετε συχνά να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Στα ζαχαροπλαστεία φυσικά και υπάρχουν, αλλά γενικά δεν το βλέπεις να πολύ κυκλοφορεί. Εγώ το έχω φτιάξει πάρα πολλές φορές. Είναι υπέροχο κέρασμα και είμαι σίγουρη ότι θα σας καταπλήξει η γεύση του. Και αφού το ανακάτεψα, θα πάρω τώρα 3 κουταλιές της σούπας μαρέγκα. Κοιτάξτε πόσο σφιχτή είναι, έτσι τη θέλουμε. Και θα αναδιπλώσω εδώ απαλά μέσα στο μείγμα μου. Αν σας αρέσουν οι συνταγές μου, στήριξε την προσπάθειά μου κάνοντας like στη συνταγή που σας ανέβασα, δωρεάν εγγραφή subscribe, ώστε να μαθαίνετε πρώτοι κάθε καινούργια μου συνταγή και κοινοποίηση, ώστε να μάθουν και οι φίλοι σας αυτή την υπέροχη συνταγή. Και τώρα θα προσθέσω την υπόλοιπη μαρέγκα μέσα στο υπόλοιπο μείγμα. Απαλές κινήσεις ανακατεύω.
Είναι πανεύκολο γλυκό και όπου και να το προσφέρετε θα ακούσετε τα καλύτερα. Πιστέψτε με, θα ακούσετε τα καλύτερα λόγια. Και φυσικά δεν θα πιστεύουν ότι τα έχετε φτιάξει εσείς, θα νομίζουν ότι τα έχετε πάρει από ζαχαροπλαστείο. Έχω πάρει εδώ τη λαμαρίνα του φούρνου μου. Εσείς μπορείτε να στρώσετε λαδόκολλα και να βάλετε ή με ένα κουτάλι, κουταλιά-κουταλιά το μείγμα, ή σε ένα κορνέ. Όπως εγώ, ας πούμε, το έβαλα σε κορνέ και θα γεμίσω. Εγώ έχω βάλει σιλικόνη και θα βάλω το μείγμα. Αφού γέμισα τη λαμαρίνα μου, έχω αποθερμάνει το φούρνο μου στους 180 βαθμούς και θα τα ψήσω για 15 έως 20 λεπτά. Και θα έρθω σε λίγο να σας τα δείξω. Τα καρυδάτα μου είναι έτοιμα. Ψήθηκαν πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ελαφρύ σαν γλυκό. Να ξέρετε ότι είναι τραγανό απ' έξω και μέσα είναι μαστιχωτό. Μία γεύση, άλλο πράγμα. Άλλο να σας το λέω και άλλο να το τρώτε. Τα έβαλα εδώ στη σχάρα να κρυώσουν και τώρα θα τα γεμίσω με μαρμελάδα. Μπορείτε να βάλετε ό,τι μαρμελάδα θέλετε, αλλά βασικά, επειδή έχει μέσα και το ξύσμα πορτοκαλιού και τη σοκολάτα, ταιριάζει πολύ καλύτερα με το πορτοκάλι. Θα κάνουμε έτσι σαντουιτσάκια. Και χωρίς γέμιση μαρμελάδας μπορείτε να τα σερβίρετε ή να τα γευτείτε εσείς. Αυτή ήταν η συνταγή μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, να την δοκιμάσετε, να μου πείτε τις εντυπώσεις σας και θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν από τα αγαπημένα σας γλυκά. Εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο με νέα συνταγή. Μέχρι τότε να είστε και να περνάτε πάντα καλά και πεντανόστιμα. Από μένα, φιλάκια πολλά. Γεια σας!